Να καλημερίσουμε την κυρία Μερόπη Τζούφη, υφυπουργό παιδείας, συνευουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ιωαννίνων, και θα ζητήσουμε τι άλλο, τα όσα έγιναν και τα βλέπαμε και δεν πιστεύαμε τα μάτια μας. Ωραία. Στην τηλεόραση. Στα Γιάννα, καλημέρα κυρία Τζούφη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα, με μεγάλη χαρά. Νομίζω ήταν μια περιοδία η οποία έδειξε ότι ο κόσμος είναι δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο εγχείρημα και στην προσπάθεια που κάνουμε για να δώσουμε τη μάχη των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, αλλά και των βουλευτικών όταν θα έρθει η ώρα τους. Δηλαδή ο κόσμος βγήκε μπροστά και έδειξε αυτή την στήριξή του αδιαμεσολάβητα και με πάθος, θα έλεγα. Ήταν η συγκέντρωση στα Γιάννα ήταν οργανωμένη, είχε προαναγγελθεί, αλλά φαντάζομαι θα είδατε και για τις συγκεντρώσεις στα Ενάρτα και στην Πρέβεζα, όπου νομίζω ήταν αυθόρμητες. Με την έννοια κοιτάξτε, ότι... Κοιτάξτε, επειδή είμαι πολλά χρόνια στο χώρο, έχω και την διαχρονική συνέχεια. Ναι, αυτό αξίζει Άρτα, να μας το πείτε. Λοιπόν, να σας το πω. Λοιπόν, στην Άρτα έτυχε να είμαι κι εγώ. Σχεδόν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ποδοπατηθήκαμε από την ανάγκη του κόσμου να έρθει κοντά στον Πρόεδρο και να πει ότι είναι εδώ και στηρίζει. Και όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα της ιδεολογίας του κυτρινισμού δεν ακουμπάει τον κόσμο, διότι θέλει να συνεχίσουμε αυτά που καταλαβαίνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά στη ζωή του. Φαινόταν μια προσπάθεια να εκφράσουν αυτή την προσπάθεια ότι ο κόσμος είναι εδώ και θα βάλει ένα τείχος σε αυτή την προσπάθεια να περάσει το μήνυμα ότι όλοι είναι ίδιοι, όχι, υπάρχουν προγραμματικές διαφορές και ότι θέλουν συνέχεια. Πράγματι έτσι είναι, δηλαδή και στην Άρτα, ναι, και στην Πρέβεζα, αλλά και στα Γιάννενα, θα μου επιτρέψετε να πω, ήταν η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχουμε κάνει ποτέ σε αυτόν τον πολύ μεγάλο χώρο και πολύ μεγαλύτερη της Νέας Δημοκρατίας που έγινε την Πέμπτη. Και φαντάζομαι, στον ίδιο χώρο είχε γίνει της Νέας Δημοκρατίας? Βεβαίως, στον ίδιο χώρο. Μάλιστα, οι συγκρίσεις λοιπόν είναι πολύ πιο ευχερείς, αλλά ήταν διαχρονικά, λέτε, δηλαδή ήταν μεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις, 15 συγκεντρώσεις αυτές. Βεβαίως, μεγαλύτερες σίγουρα. Σίγουρα μεγαλύτερες. Και θα έλεγα ότι έβλεπα και μεγαλύτερο πάθος. Ενώ τότε πηγαίναμε να πάρουμε την εξουσία, τώρα η άποψη είναι ότι είμαστε εδώ, στηρίζουμε και δεν πρόκειται να δώσουμε την δυνατότητα της συντηρητικής παλινόρθωσης. Αυτό ήταν το μήνυμα του κόσμου. Υπήρχε πολύ κόσμος και πολύ πάθος. Και κόσμος πολύ ευρύτερος. Έτσι. Και κόσμος ο οποίος είχε αδρανοποιηθεί, κύριε Σκηνά. Και κόσμος που είχε αμφιθυμία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ξεκινάει και βγαίνει μπροστά αυτός ο χώρος. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και ευχαριστίες προς την περιοχή του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί με αυτά που λέει, ακριβώς αυτόν τον κόσμο ξανασηκώνει από τον καναπέ. Και νομίζω ότι αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, γιατί νομίζω ότι. Εγώ τουλάχιστον το έχω γράψει ότι ένας από τους κρυφούς άσους του Έλληνα Πρωθυπουργού είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω το αποδεικνύει με την μέρα αυτή. Θέλω την δική σας, ακούσατε την χθεσινή συνέντευξη, είδατε τα σχετικά με τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω ότι ήταν μια συνέντευξη η οποία θέτει πράγματα που ξεπερνούν ακόμη και τις πιέσεις που ασκούσε σε όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως στο κομμάτι. Βεβαίως είναι γνωστό ότι μίλησε για επταήμερη εργασία, παρότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να το μαζέψει. Είναι απόψεις που ένα κομμάτι συμβούλων του τις λέει. Είναι οι απόψεις της δράσης, είναι οι απόψεις του Σκυλακάκη. Είναι οι απόψεις που πίεζε πάρα πολύ και εξακολουθεί να πιέζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μόνο που τώρα πλέον δεν μπορεί αυτό να ασκηθεί πάνω στην ελληνική κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων που συζητάμε όλες αυτές τις μέρες. Ξέρω ότι πολύ σκληρή μάχη που έδιναν τα επιτελεία του Υπουργείου Εργασίας και της Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις πιέσεις που ασκούνται για να μην υπάρχουν τα επιδόματα ή να ελαττωθούν, ειδικά για τα αναπηρικά επιδόματα. Ξέρω ότι πολύ μεγάλη μάχη που έδωσε η Θεανό Φωτίου για την διατήρησή τους και να δίνονται αδιαμεσολάβητα και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια όπως πίεζαν ή βάσει της λειτουργικής ανικανότητας. Δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες και δυστυχώς τώρα βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στο πρόγραμμα της επόμενης μέρας να επαναφέρει αυτά τα πράγματα στην ατζέντα, τα κοινωνικά ανάλγητα μέτρα. Μάλιστα. Και τα οποία μέτρα νομίζω ότι πρέπει να έρχονται στη Βουλή σήμερα σαν τροπολογία, αν δεν κάνω λάθος. Στο νομοσχέδιο τις 120 δόσεις, οπότε δρομολογούνται και αυτά. Ξεκινάει η πρώτη δόση, η επόμενη δόση των εξαγγελθέντων θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Βεβαίως εκεί η εκτίμησή μου, κύριε Σκηνά, είναι ότι θα τα ψηφίσω. Διότι να θυμίσω εδώ ότι μία φορά που δεν είχαν
ψηφίσει το επίδομα για τους συνταξιούχους, στη συνέχεια το είχαν μετανιώσει σκληρά. Και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα πάνε να δώσουν την εκλογική μάχη καταψηφίζοντας αυτά τα μέτρα, αλλά μένει να το δούμε στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Είστε λοιπόν αισιόδοξοι. Ήπειρος, νομίζω, και η Δυτική Ελλάδα γενικότερα, δηλαδή και το Ιόνιο και η Ήπειρος, νομίζω ότι έχουν στείλει πολύ θετικά μηνύματα μέχρι στιγμής. Κοιτάξτε, κύριε Σκηνά, προσωπικά, επειδή είμαστε κοντά στον κόσμο, εγώ έχω περίπου ένα θρύμνο που σε μεγάλες συγκεντρώσεις αντιλαμβανόμουν αυτή την προσπάθεια, την αγάπη και την εκτίμηση του κόσμου, που έλεγε συνεχίστε δυνατά, είμαστε εδώ. Τώρα πλέον αυτό, καθώς πλησιάζουμε και στο μεγάλο πρόταγμα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, εκφράζεται όλο και περισσότερο. Αυξάνει η συσπήρωση αλλά και η διάθεση του κόσμου να κινητοποιηθεί και να μπει μπροστά και να πάρει στην πλάτη του αυτή τη μάχη. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πολύ μεγάλη δύναμη την οποία έχουμε. Βεβαίως, μας γεμίζει με αισιοδοξία, αλλά από την άλλη μεριά η μάχη αυτή πρέπει να δοθεί σπίτι το σπίτι με κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά και σε αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτική και πάρα πολύ σταθερή. Κυρία Τζούβη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα κλείσω την δυνατότητα που μας δώσετε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δυνατά, αισιόδοξα. Καλημέρα σας και αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε και κάτι το οποίο μας στέλνει η κυρία Ελίνη Χατζιπερή, μητέρα, η οποία λέει τα εξής: να συμβουλεύσετε την επικοινωνική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξουν τους 17χρονους που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά. Τι θα συμβεί αν ψηφίσουν τη δεξιά στην Ευρωβουλή? Είμαι μητέρα δύο παιδιών, μένουμε στο Περιστέρι και επιθυμώ τα παιδιά μου να έχουν την τύχη που θα επιλέξουν ήδη και όχι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τζούβη. Πολύ σημαντικό, επειδή είμαι και υφυπουργός παιδείας, νομίζω ότι είμαστε με τη νέα γενιά. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός. Θέλουμε κριτική στήριξη από τη νέα γενιά και να σχεδιάσουμε για αυτήν. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλή...